Μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, θα ασχοληθούμε με θέματα του πρωτογενή τομέα και είναι πολύ σημαντική η παρουσίαση εδώ τώρα του κύριου Παπά για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Μάλιστα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, θα μας τα πει τώρα καλύτερα ο κύριος Παπάς, afo.gr, υπάρχουν και αναλυτικά όλα τα βίντεο με το μαζικό παρόν αγροτών, βλέπω και εδώ τον Δήμαρχο τον κύριο Νάστα, σε μία ενημέρωση που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον και επειδή ακουγόμαστε και μεγάλο μέρος των ακροατών μας είναι αγρότες, θέλουμε έτσι λίγο να μας βοηθήσει ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Θα μας πει ακριβώς τον τίτλο, γιατί μπορώ να το κάνω λάθος. Κύριε Παπά, καλή μεγάλη εβδομάδα λέμε τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ ωραία, γεια σας. Ευχαριστώ που μας καλέσατε. Είναι μεγάλη μας χαρά. Πείτε μας λίγο τον τίτλο του συνδέσμου, γιατί μάλλον δεν τον λέω σωστά εγώ, για να μην σας αδικήσω. Λοιπόν, είμαστε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών και Αγροτικών Θεμάτων. Ωραία. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος, είμαι μέλος του ΔΣ, είμαι ο αντιπρόεδρος της Υπήρου. Μάλιστα. Και το αντικείμενο μας είναι να λύνουμε τα αγροτικά θέματα. Υποθέτω κυρίως. Και να ασκείτε πίεση, αν χρειαστεί, στην πολιτική ηγεσία για να διευθετούνται πολλά από αυτά. Ναι. Να βρίσκουμε λύσεις. Να βρίσκουμε λύσεις. Όχι απλά να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν τώρα, πραγματικά όταν ήρθαμε σε επικοινωνία δύο μέρες πριν την εκδήλωση που βλέπω πλήθος κόσμου και στα βίντεο που έχετε ανεβάσει, θέλω λίγο να μας δώσετε την ατζέντα της ημερίδας και τα συμπεράσματα που βγήκαν και που μπορεί να είναι χρήσιμα για όσους αγρότες δεν έδωσαν το παρόν και μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν και νομίζω θα είναι μεμονωμένα περιστατικά. Λοιπόν, η ταυτότητα της εκδήλωσης ήταν κυρίως η ενημέρωση για τον νόμο 4602, ο οποίος πήρε effect στις 7 Μαρτίου του 2019. Μάλιστα. Για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Mm-hmm. Όπου πλέον με νόμο και οι αγρότες πλέον δικαιούνται να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια. Ναι. Από εκεί και πέρα είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Μελά στην εισαγωγή για την νέα ΚΑΠ, mm-hmm. έτσι, η οποία θα μας βρει από το 2021 μέχρι το 2027. Είναι η κοινή αγροτική πολιτική. Να το εξηγώ λίγο στον κόσμο που δεν το γνωρίζει γι' αυτό. Ναι, παρακαλώ. Όπου θέλουμε να είναι ενήμεροι οι αγρότες μας για το τι μας περιμένει. Μάλιστα. Στο μέλλον. Έτσι. Και για τις υπόλοιπες ομαδικές δράσεις που έχουμε σαν σύνδεσμο για τα μέλη μας. Ωραία. Όπως είναι η αγορά αυτοκινήτων, η αγορά τρακτέρ και διάφορα τέτοια. Είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν που υπάρχει ένας σύλλογος σαν το δικό σας για να ενημερώνει και να χρειάζονται ενημέρωση οι αγρότες μας. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε έτσι από την αρχή και μετά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του πρωτογενή τομέα, όπως λέμε εδώ. Γιατί νομίζω ότι και οι αγρότες έτσι κι αλλιώς πληρώνουν και το μάρμαρο της υπερφορολόγησης. Έτσι δεν είναι? Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, κύριε Παπά, τα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακά. Θα μας τα εξηγήσετε όμως εσείς καλύτερα. Θέλω λίγο να μας δώσετε λοιπόν ένα στίγμα της αλλαγής αυτού του νόμου που επιτρέπει πλέον και στους αγρότες να επενδύνουν στην πράσινη ενέργεια, δίνοντας τους κίνητρα, υποθέτω. Λοιπόν, ο νόμος, ο περιβόητος νόμος που ψηφίστηκε στις 7 Μαρτίου, που πήρε effect στις 7 Μαρτίου 2019, ήταν ο νόμος ο οποίος ξαναενέταξε στους αγρότες στα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Τι σημαίνει αυτό? Με τις εισηγήσεις μας στην Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής, έγινε αποδεκτό ότι και οι αγρότες, ναι, έτσι, λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης, έτσι, θα έπρεπε να μπορούν να επενδύουν στην πράσινη ενέργεια, ώστε και αυτοί να αποκτούν ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Mm-hmm. Έτσι, ο νόμος επιτρέπει σε κάθε αγρότη πλέον να μπορεί να κατασκευάσει μέχρι δύο έργα 500 κιλοβάτ. Μάλιστα. Όχι σε γη υψηλής παραγωγικότητας, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δηλαδή όχι σε γη η οποία είναι καλλιεργήσιμη, σε γη χαμηλής παραγωγικότητας. Α, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούν πολύ απλά να μετατρέψουν τα χωράφια τους, αν θέλουν, για να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά, αν είναι καλλιεργήσιμα. Τα αρδευόμενα χωράφια, μάλιστα, είναι για να παράγουμε να φάμε. Σωστά, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν χώροι όπου μπορούμε να επενδύσουμε, όπου ούτως ή άλλως δεν γίνεται κάποια καλλιέργεια. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένας πολύ καλός νόμος, ο οποίος εντάσσει τους αγρότες σε ένα πλαίσιο, ώστε να μπορούν με μια μικρή επένδυση, 60-70.000, να στήσουν ένα πάρκο 100 κιλοβάτ παράδειγμα, ώστε να μπορούν να έχουν ένα συμπληρωματικό επεισόδημα 5-6.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Δίνοντας, να το πω πάρα πολύ απλά, κύριε Παπά, για τον κόσμο που μπορεί να μην καταλαβαίνει, το ρεύμα τους στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, έτσι δεν είναι, στην ΑΔΑΕ, αν δεν κάνω λάθος. Στη ΔΕΗ, να το πω πάρα πολύ. Πείτε μας. Λοιπόν, οι συμβάσεις αυτές είναι 20 ετής, είναι με το λειτουργό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα που ακούει ο κόσμος. Δεν έχουμε να κάνουμε με τη ΔΕΗ ή με την κάθε ΔΕΗ. Έχουμε να κάνουμε με το κεντρικό κράτος, όπου και η ΔΕΗ σαν παραγωγός ενέργειας
πουλάει το ρεύμα στο λειτουργό αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μετά αγοράζει από αυτόν για να το διοικητεύσει στο δίκτυο. Μάλιστα. Ναι, ξέρετε γιατί το λέω αυτό και χαίρομαι που το διευκρινίζετε, διότι ξέρετε τι είχε συμβεί παρελθοντικά με όσους συμπολίτες μας επένδυσαν με άλλες τιμές και ξαφνικά βγήκαν και άλλαξαν τα δεδομένα και έτρεχαν και δεν έφταναν, για να το πω πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό χαίρομαι που το διευκρινίζετε στους φίλους που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι πιο ξεκάθαρος ο νόμος αυτή τη φορά. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, η τιμή που διασφαλίζεις για την 20αετία σου είναι με βάση τον νόμο η μεσοσταθμική τιμή των τελευταίων τριών δημοπρασιών που θα γίνουν από το Υπουργείο και στους αγρότες, επειδή είναι μικρές οι επενδύσεις, οπότε έχουν και μικρότερο κέρδος, δίνεται ένα μπόνους 10% πάνω σε αυτή την τιμή. Ναι. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν αυτές οι τιμές που ακούγονται το 40-45 λεπτών. Μάλιστα. Οι τιμές θα είναι στα 6-7 λεπτά η κιλοβατόρα εκεί μέσα. Ναι, κατάλαβα. Όμως τα έργα είναι πάλι βιώσιμα και δίνουν ένα πολύ σοβαρό εισόδημα. Ωραία. Θέλω λίγο, επειδή έχουν έρθει εδώ κάποια πρώτα μηνύματα που διαβάζω, για να μπει κάποιος αγρότης που μας ακούει σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να απευθυνθεί κάπου συγκεκριμένα ή υπάρχει και τρόπος να επιδοτηθεί, να μπορέσει να αντλήσει πόρους από προγράμματα που τρέχουν? Με ρωτάει τώρα εδώ ένα μήνυμα που ήρθε στο Live24, δεν μου λέει το όνομα εδώ τώρα ο φίλος. Ας πούμε το πιο απλό, έτσι, δεν επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο για να υπαχθούν τα δάνεια που θα πάρουν οι αγρότες σε ένα κοινό ταμείο που ονομάζεται ΤΕΠΗΧ, ώστε το 40% του δανείου να είναι άτοκο. Μάλιστα. Έτσι, το 40% του κεφαλαίου. Αυτό που ρωτάει, αν κάπου πρέπει να απευθυνθεί, η καλύτερη λύση είναι ότι μπορεί να δει τα βίντεο μέσα από την ιστοσελίδα μας. Ωραία. Ωραία, ωραία. Και το δεύτερο είναι ότι λογικά, έτσι δεν βάζουμε όμως το χέρι στη φωτιά, η Διεύθυνση Γεωργίας των Κατατόπων Περιφερείων. Μάλιστα. Κύριε Παπά, να ρωτήσω κάτι. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπα, δηλαδή και στο παρελθόν επιχείρησαν οι αγρότες να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά και με άλλο νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή, και είχε σταματήσει αυτή η διαδικασία? Ναι, είχαμε ξεκινήσει το 2011 με τον προηγούμενο νόμο για τους αγρότες, όπου τελικά γίνανε μόνο 2.000, περίπου 2.600 αγροτικά φωτοβολταϊκά. Και αυτές οι επενδύσεις τότε ήταν βιώσιμες, και ας έγινε και το κούρεμα των τιμών. Όμως το 2014 ξαφνικά με ένα νόμο απογορεύτηκε στους αγρότες να συνεχίζουν να επενδύουν σε φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Εμείς δεν θέλουμε οι αγρότες να γίνουν φωτοβολταϊκοί μόνο. Εμείς θέλουμε οι αγρότες να είναι αγρότες με ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Μάλιστα. Και όσοι θέλουμε τότε, να μείνουμε στα χωριά μας. Και όσοι τότε, κύριε Παπά, και συγγνώμη τώρα αν είναι απλοϊκή για εσάς η ερώτηση αυτή, απλά για να κατανοήσει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει και μπορεί να είναι γνώστης αυτή η κατάσταση, όσοι είχαν επενδύσει, τι έγινε τότε, τι τα έκαναν αυτά τα φωτοβολταϊκά? Εμείς οι αγρότες, επειδή αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα, το 2013 ξεκινήσαμε στην ίδρυση του συνδέσμου. Λύσαμε τα προβλήματα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, ανεξάρτητα με το ποιος είναι κυβέρνηση και υπουργός. Έχουμε πάντα μια άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας. Ναι. Αποδεχτήκαμε μερικά πράγματα, δηλαδή μια μείωση της τιμής μας λογική, ώστε να είναι βιώσιμα βάσει και των δανείων τα φωτοβολταϊκά που είχαμε φτιάξει. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, μπορώ να πω ότι είμαστε όλοι καλά. Μάλιστα. Παίρνουμε ένα συμπληρωματικό εισόδημα, τα δάνειά μας φτάνουν στο τέλος τους. Α, μάλιστα. Οπότε δόξα λοιπόν. Θεώ, είμαστε καλά. Ρυθμίστηκε λοιπόν, όπως λέτε, το νομοθετικό πλαίσιο. Τα δάνεια μπορούν να είναι πλέον βιώσιμα και να έχετε αυτό το εισόδημα το οποίο προσδιορίσατε. Άρα λοιπόν, υποθέτω ότι το ενδιαφέρον των αγροτών εστιάστηκε πολύ και σε αυτό το θέμα, κύριε Παπά, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί υπάρχει μια έλλειψη ενημέρωσης. Υπήρχε δηλαδή μια εικόνα ότι οι αγρότες τότε καταστράφηκαν με τα φωτοβολταϊκά. Δεν καταστραφήκαμε. Ναι. Απλά η ανάγκη δημιούργησε το σύνδεσμο. Και ο σύνδεσμος σε συνεργασία με το Υπουργείο βρήκε τις λύσεις. Μάλιστα. Οπότε, λοιπόν... Μπορεί να πήρε λίγο χρόνο, όμως, αλλά βρέθηκαν οι λύσεις.
Ναι, και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς συλλογικά τα αποτελέσματα είναι καλύτερα από το να υπάρχουν μεμονωμένες αντιδράσεις, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Αν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα των φωτοβολταϊκών, θα ήθελα έτσι λίγο να μας βάλετε την ατζέντα των θεμάτων και των προκλήσεων για τους αγρότες. Γιατί πολλές φορές έτσι μνημονεύουμε τον πρωτογενή τομέα και η πολιτική. Ο πρωτογενής τομέας ίσως είναι και στυλοβάτης για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αλλά από την άλλη, έχουν υπάρξει παθογένειες στο παρελθόν, έχουν υπάρξει, ας το πούμε, και αγρότες παρελθοντικά τότε με τα πακέτα επιδοτήσεων, όπου μπορεί και να άλλαξαν και προσανατολισμό. Ξέρετε, οι παθογένειες που συζητάμε και με πολιτικούς πολλές φορές. Δώστε μας έτσι λίγο το στίγμα της ατζέντας στην ημερίδα και τις προκλήσεις των αγροτών την επόμενη μέρα. Λοιπόν, το βασικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι αγρότες γενικά στηρίζουν, γύρω από τους αγρότες στηρίζονται 120 επαγγέλματα. Μάλιστα. Έτσι, ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τους αγρότες οπωσδήποτε. Mm-hmm. Για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα χωριά μας, να υπάρχει ελληνική περιφέρεια. Κίνητρο δεν υπάρχει όμως, κύριε Παπά. Υπάρχει κίνητρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, γιατί κάποιος τώρα να γίνει νέος αγρότης. Μπορεί υπάρχει το κίνητρο να μείνει στο χωριό του, να αναπτύξει μια παραγωγή και να βγάζει κέρδος. Η συλλογικότητα πάντα μας δίνει την απαιτούμενη δύναμη για να πάρει το μέγιστο κέρδος. Θα σας δώσω μερικά απλά παραδείγματα, έτσι. Μιλάμε για μείωση κόστος παραγωγής. Εμείς είμαστε ένας σύνδεσμος που με έμεσο τρόπο έχουμε καταφέρει να περάσουμε στη μείωση κόστος παραγωγής. Ποιος είναι αυτός? Αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Έχουμε συμφωνία με τρεις εταιρείες τρακτέρ από το εξωτερικό, από τα εργοστάσια απευθείας, όπου τα μέλη μας αγοράζουν τα αγροτικά τους μηχανήματα με μια έκπτωση η οποία αγγίζει το 40%. Mm-hmm. Παρελκόμενα αγροτικών μηχανημάτων. Η ίδια συμφωνία, όπου η έκπτωση σε πολλά παρελκόμενα αγγίζει το 50%. Είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με μια μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών, ώστε τα μέλη μας να πάρουν μια έκπτωση όπου θα είναι κοντά στο 20-25%. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι να κατέβει το κόστος παραγωγής. Έτσι, αρκεί να είμαστε κι εμείς να γίνουμε ομάδες. Mm-hmm. Όσο μεγαλύτερες οι ομάδες, τόσο καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ακόμα και οι μικρές ομάδες μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα. Μάλιστα. Είναι διαφορετικά να διαπραγματεύεσαι μεμονωμένα και διαφορετικό να είμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Βεβαίως, μέσα από τη συλλογικότητα έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε στον τομέα, για παράδειγμα, της φορολόγησης. Υπάρχει βούληση της κυβέρνησης τώρα με τα πλεονάσματα να αλλάξει το σκεπτικό της και ίσως να πάρουν μία ανάσα και οι αγρότες, γιατί γνωρίζω, όσο παρακολουθώ βεβαίως τις εξελίξεις, ότι είναι μεγάλη και η πίεση οικονομική για έναν παραγωγό, έτσι δεν είναι? Η δικιά μας η άποψη είναι ότι αποδοχόμαστε οποιοδήποτε, σαν σύνδεσμος, οποιοδήποτε φόρο μας βάζει. Ναι. Πληρώνουμε τους φόρους μας και είμαστε νόμιμοι πολίτες, γιατί οι φόροι είναι για το κράτος. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε με τίποτα και είναι, να το πούμε χαρακτηριστικά, η αιτία πολέμου είναι το ΟΕΦΚΑ. Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι ασφαλιστικό, είναι η πάγια θέση μας, δεν είναι ασφαλιστικό, είναι φορολογικό. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, στην ουσία έχουμε ένα δεύτερο φόρο. Δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί όταν εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε 22% παράδειγμα φόρο συν 27% ασφάλεια. Mm-hmm. Δεν έχουμε ασφαλιστικό, έχουμε δύο φόρους σε ένα. Και μετατρέπεται σε 49% ο φόρος. Μάλιστα. Μεγάλη μας πληγή είναι ο ΕΦΚΑ. Μάλιστα. Ναι, αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε. Δεν είναι μόνο για εσάς βέβαια, είναι για όλους. Αλλά καταλαβαίνω για τους αγρότες που πληρώνουν έτσι το μάρμαρο. Έχω μία ερώτηση από τον Χρήστο. Θέλω λίγο να μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες για την προσπάθεια τη δική σας. Η ιστοσελίδα σας είναι www.afo.gr, Χρήστο, από ό,τι με ρωτάει εδώ. Και μπορείτε να απευθύνεστε οι αγρότες από όλη την Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπά, για να μπορούν να ενημερώνονται. Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας. Πόσα χρόνια, πότε δημιουργήθηκε η ένωσή σας? Εμείς το 2013. Το 2013, έχετε δηλαδή 6 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, κάτω από όχι τις καλύτερες συνθήκες. Γιατί αυτά δεν πρέπει να δημιουργούνται όταν υπάρχει πίεση. Αλλά εντάξει, ευτυχώς βγήκε σε καλό.
Μάλιστα. Και βεβαίως ακολουθείτε κανονικά, έχετε εκλογική διαδικασία, προεδρείο, τα πάντα. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι έχω 2-3 μηνύματα που ρωτάνε για εσάς, αν και νομίζω ότι θα είστε γνωστοί σε όλους τους αγρότες. Απλά ίσως προφανώς είναι φίλοι ακροατές όπου δείχνουν ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, μείζον θέμα είναι ο ΕΦΚΑ, όπως λέτε. Για το πιο σημαντικό. Μπορείτε λίγο να μας πείτε αυτό που είπατε στην αρχή για την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε λίγο εμείς, έχουμε μια παγιωμένη αντίληψη. Το λέω πάρα πολύ απλά οι συμπολίτες μας, ότι αυτά τα οποία παράγουμε, τα θάβουμε και πηγαίνουμε για παράδειγμα για να πάρουμε λεμόνια Αργεντινής στα σούπερ μάρκετ. Θέλετε λίγο, μια που σας έχουμε εδώ στον αέρα, να μας το απλουστεύσετε, να μας εξηγήσετε λίγο αυτό το πλαίσιο λειτουργίας και αν τελικά συμφέρει τη χώρα μας να είναι μέλος ίσως αυτής της κοινής αγροτικής πολιτικής. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ανοίγω μεγάλο θέμα, κύριε Παπά, απλά να μου το πείτε, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, η κοινή αγροτική πολιτική είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Σίγουρα μας συμφέρει που να είμαστε. Απλά θα έπρεπε σαν κράτος να έχουμε, έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Μάλιστα. Έτσι, η κοινή αγροτική πολιτική που έρχεται το 2021-2027, η νέα ΚΑΠ που λέμε, έτσι, στην ουσία ξεχνάμε το μοντέλο των επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Mm-hmm. Έτσι, και οι ενισχύσεις αυτές θα πηγαίνουν στη μείωση κόστους παραγωγής. Έτσι, η πολλαπλή συμμόρφωση για τους αγρότες θα περιλαμβάνει πολλά περισσότερα μέτρα πρασινίσματος. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό πλέον για τους αγρότες ότι παίρνανε τις ενισχύσεις χωρίς στην ουσία να τηρούμε τίποτα από αυτά που λέγαμε ότι κάνουμε για την πράσινη ανάπτυξη. Έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Μπαίνει ένα αυστηρό πλαίσιο. Είναι και η μείωση ρύπανσης του νερού. Μάλιστα. Είναι διάφορα θέματα τα οποία εμείς δεν τηρούσαμε. Όμως θα πρέπει οι αγρότες να καταλάβουν, δηλαδή οι συνάδελφοί μου θα πρέπει να καταλάβουν ότι φεύγουμε πλέον από το μοντέλο των ενισχύσεων. Η κοινή αγροτική πολιτική φεύγει από αυτό το μοντέλο. Μάλιστα. Και μπαίνει λοιπόν πλέον σε ένα νέο στάδιο, που αυτό το στάδιο είναι ίσως ρύθμιση αυτών των κανόνων που μόλις τώρα μνημονεύσατε. Δηλαδή, υποθέτω ότι είμαστε σε ένα άλλο βήμα πλέον μετά τις ενισχύσεις, ότι πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες και κάποιες πρακτικές που ίσως δεν κάναμε εμείς. Αυτό που θέλω λίγο να σας πω, κλείνοντας σιγά σιγά την ενδιαφέρουσα συζήτηση, πείτε μας μερικούς λόγους για ένα νέο που θέλει να, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτεί τα χωράφια του πατέρα του και να γίνει νέος αγρότης. Πώς μπορεί να ξεκινήσει? Είχα κάνει κάποιες συζητήσεις παρελθοντικά με συναδέλφους σας, με αγρότες, όπου μου έλεγαν ότι, ξέρετε κάτι, πολλοί πιστεύουν ότι με το να γίνεις αγρότης θα βγάλεις εύκολο χρήμα, ή το κίνητρο κάποιων είναι να γίνουν αγρότες και να πλουτίσουν γρήγορα, ενώ όλο αυτό θέλει υπομονή, όλη αυτή η διαδικασία. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε και να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει που μας ακούει να ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι. Να το πάρουμε με την. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα νέων αγροτών. Μάλιστα. Λογικά θα ξαναυπάρξει το 2022. Λογικά. Άρα δεν υπάρχει πρόγραμμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, για κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό το συγκεκριμένο, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει γρήγορος τρόπος πλουτισμού. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη δουλειά, η οποία αποφέρει κέρδη, η οποία όμως θέλει να επενδύσει για να αποφέρει κέρδη. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει με ψέματα. Και η οποία έχει και πάρα πολλά ρίσκα. Είσαι πάντα εξαρτώμενος από τον καιρό. Μάλιστα. Πάντα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο κλείνοντας να μας πείτε αν θα έχετε στόχο να κάνετε και άλλες τέτοιες ημερίδες και στην ευρύτερη περιοχή. Γενικότερα η Ήπειρος είναι μια αγροτική περιοχή όπου νομίζω πολλοί συνάδελφοί σας έδωσαν το παρόν, από ό,τι βλέπουμε και στα βίντεο που καλούμε και τους φίλους να τα δουν στη σελίδα σας. Οι επόμενες δράσεις έχετε προγραμματισμένες, κύριε Παπά, αντίστοιχες? Το πρόβλημά μας φέτος είναι ότι είμαστε σε χρονιά εκλογών και αποφεύγουμε να προσπαθούμε να μην μας συνδέσουν με τις εκλογές σαν σύνδεσμο. Κατάλαβα. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τον Φεβρουάριο ήμασταν στο Αγρίνιο. Τον Ιανουάριο ήμασταν στο Ναύπλιο. Λογικά, μετά τις ευρωεκλογές θα είμαστε στην Κοζάνη. Έτσι, δηλαδή, τώρα φεύγουμε σιγά σιγά, πάμε προς τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Για να κάνουμε έναν κύκλο στις περισσότερες περιοχές, ώστε να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, να ξέρει ότι, ας πούμε τα βασικά, να ξέρει ότι για να καταθέσει να πάρει αίτηση για ένα αγροτικό φωτοβολταϊκό, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιον. Δηλαδή, πάει και την κάνει μόνος του. Μάλιστα. Να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις που ζήσαμε το 2011. Όπου είχαν εμφανιστεί κάποιοι και λέγανε ότι πρέπει να πληρώσει 2, 3, 4 χιλιάδες για να σου κάνω την αίτηση. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
παίρνει το συμβόλαιό του, πηγαίνει στο ΔΔΕ και καταθέτει για να ξεκινήσει τη διαδικασία μόνος του. Μάλιστα. Οπότε για εδώ μας βλέπω να αργούμε να ξαναγυρίσουμε προς τα κάτω. Μάλιστα. Απλά... Πρέπει να πάμε να κάνουμε τον κύκλο, αλλά θα γυρίσουμε. Δώσατε έτσι αλλιώς το στίγμα και από ό,τι είπατε γίνανε και εγγραφές στον σύνδεσμό σας από αγρότες όπου ενημερώθηκαν περισσότερα και στην ηλεκτρονική σας ιστοσελίδα. Είναι χρήσιμο πάντως να ενημερώνουμε και εμείς τους αγρότες και θέλουμε και τη βοήθειά σας σε αυτό, γιατί προσπαθούμε και εμείς να κατανοούμε την επικαιρότητα, αλλά θα μας βοηθάτε κι εσείς να ανοίγουμε το δρόμο της ενημέρωσης στους συναδέλφους σας, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί αγρότες και θέλουμε κι εμείς να είμαστε έτσι αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας, κύριε Παπά. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο. Απλά από τους αγρότες θα θέλαμε να μπαίνουν όσο πιο συχνά μπορούν στη σελίδα μας, mm-hmm. για να βλέπουν αν υπάρχει κάτι που αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρει, να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας, ας μην είναι μέλη μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμε, να βοηθάμε ή να λύνουμε κάποιες απορίες. Mm-hmm. Κεντρικά αυτό μπορεί να γίνεται μαζί σας. Δεν υπάρχει δηλαδή βεβαίως, μέσα από εσάς να σας δίνουμε κατευθύνσεις, αλλά και μεμονωμένα όταν θα θέλουν θα μπορούν να επικοινωνούν. Πάντα υπάρχει κάποιος διαθέσιμος στο σύνδεσμο, έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Ναι, οπότε μάλιστα. Τα όλα καταγράφονται και προχωράμε στη λύση. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και για την ενημέρωση στους φίλους μας. Καλές γιορτές αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι και συνεχίστε έτσι την προσπάθεια που κάνετε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Να είμαστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά.